Πάμε στο Δήμο της Χερσονήσου. Πριν από 24 ώρα παρακολουθήσαμε την κραυγή αγωνία των κατοίκων της Χερσονήσου που δοκιμάστηκαν πριν από 10 μήνες στην Θεομηνία με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 10 μήνες μετά και οι αποζημιώσεις παραμένουν μόνο στα χαρτιά. Ακούσαμε την άποψη του Αντιπεριφερειάρχη και του κύριου Συρηγωνάκη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Σέγκο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, να είστε καλά. Και για να θυμηθούν κυρίως οι τηλεθεατές από την υπόλοιπη Κρήτη, όλοι είχαμε καταγράψει και δημοσιογραφικά την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή σας τότε, όπου ακούσαμε για ένα μοντέλο καρδίτσας που θα ανοίξει το δρόμο για γρήγορες αποζημιώσεις σε μια περιοχή που πραγματικά χτυπήθηκε ανελαίητα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Βλέπουμε και φωτογραφίες και πλάνα από το αρχείο της Crete TV. Μιλάμε για τεράστιες, για ανυπολόγιστες καταστροφές. Υφίσταται αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι 10 μήνες μετά δεν έχουν λάβει αποζημίωση οι δημότες σας? Κύριε Δασκαλάκη, εκείνο που είναι ακριβές είναι το εξής. Οι δημότες του Δήμου Χερσονήσου και οι αποζημιώσεις τους κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αποζημιώσεις σε φυσικό πρόσωπα για την πρώτη τους κατοικία και υπεύθυνος για αυτές τις αποζημιώσεις είναι ο Δήμος. Και η δεύτερη κατηγορία, μεγάλη, είναι οι επιχειρηματίες. Υπεύθυνη υπηρεσία για την αποζημίωση αυτής της κατηγορίας δικαιούχων είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου με έγκαιρα αντανακλαστικά και παρόλη την πανδημία και την έλλειψη προσωπικού ουσιαστικά έχει τελειώσει με τις αποδόσεις χρημάτων στους δικαιούχους για πρώτη κατοικία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση υπάρχουν όλες και όλες 30 αιτήσεις οι οποίες μένουν για διάφορους λόγους έλλειψης εγγράφων στις αιτήσεις κτλ. Προς ικανοποίηση, οι οποίες τις επόμενες μέρες θα λήξουν. Όμως δυστυχώς, σύμφωνα με ενημέρωση που έχω και εγώ, δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο. Δηλαδή, αποζημιώσεις, να υποθέσω, επειδή λέτε επιχειρηματικό κόσμο, για επιχειρήσεις που σήμερα μπορεί να είναι ανοιχτές λόγω της τουριστικής περίοδου, όμως. Αλλά υπέστησαν ζημιά έχουν κατά τον Οκτώβριο υποστεί και τον Νοέμβριο, ζημιές. Βεβαίως. Σωστά. Και ακριβώς. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, εικόνες από την ανάληψη, που ουσιαστικά το παράκτιο μέγεθος της ανάληψης έπαθε μια τεράστια καταστροφή. Εκείνο βέβαια, κύριε Δασκαλάκη, που μας λυπεί είναι το εξής. Καταρχήν, η περιοχή, ο Δήμος Χερσονήσου, μεταξύ άλλων στην Κρήτη, άργησε πάρα πολύ να οριοθετηθεί σαν περιοχή. Είναι κάποιες διαδικαστικές, διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται. Για να υποστεί, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν πληγέντες σε μια περιοχή, πρέπει αυτή να οριστεί με ΦΕΚ ως θεομηνιόπληκτη. Αυτό άργησε εξαιρετικά στην περίπτωση και του Δήμου Χερσονήσου, μεταξύ άλλων και άλλων περιοχών της Κρήτης. Όμως εκείνο που από ό,τι φαίνεται δεν κατανόησε το Υπουργείο και η κυβέρνηση ήταν, ενώ στην αρχική δέσμευση κατόπιν παρουσίας τριών υφυπουργών εδώ εκείνες τις μέρες, ότι οι ζημιές και τις παραδοχές τους, ότι οι ζημιές ήταν εξαιρετικά μεγάλες. Με συνέπεια να μας αναφέρουν ότι και η Κρήτη θα μπει στο μοντέλο της καρδίτσας λόγω της πληγής που εδέχτη η περιοχή από τον Ιαννό. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε ποτέ. Ενώ, λοιπόν, πάντως, κύριε Δήμαρχε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή περάσαμε ένα εξαιρετικά δύσκολο Αύγουστο λόγω των πυρκαγιών, καταστράφηκε ένα τεράστιο μέρος του δασικού μας πλούτου. Αυτό που εμένα προσωπικά με λυπεί και φαντάζομαι λυπεί και τον κόσμο που παρακολουθεί το δελτίο μας, είναι ότι ενώ πάντοτε τα κυβερνητικά κλιμάκια πολύ γρήγορα βρίσκονται για αυτοψία στους χώρους, είναι διαχρονικό ζήτημα πια το θέμα των αποζημιώσεων. Δεν σας κρύβω ότι σε επίπεδο Κρήτης υπάρχουν περιοχές και κάτοικοι που δικαιούνται χρήματα από αποζημιώσεις καταστροφών του 2017. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το πράγμα προς επίρρωση αυτών των οποίων είπατε, θέλω να πω και εγώ ότι το ζούμε και εμείς. Εκείνο λοιπόν που το αρχικό μοντέλο τότε, προφανώς είμαστε διαχρονικό φαινόμενο, βέβαια προς Θεού δεν είναι τωρινό φαινόμενο, εξαιρετικά γαλαντόμοι στις ανακοινώσεις, αλλά στην πράξη μπαίνουμε, αν θέλετε, στην πορεία και στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας και της ελληνικής πραγματικότητας. Εσείς από εδώ και πέρα ως Δημοτική Αρχή πώς μπορείτε να πιέσετε και αν έχετε πάρει απάντηση από τα αρμόδια Υπουργεία που πρέπει να δώσουν τα χρήματα?
Δυστυχώς δεν έχουμε πάρει απάντηση. Η καθυστέρηση είναι εξαιρετικά μεγάλη. Και για αυτό το θέμα, τις επόμενες μέρες θα έχω μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Και επειδή πρόκειται τις επόμενες μέρες να μεταβώ και στην Αθήνα, προκειμένου να κάνω ραντεβού στα αρμόδια Υπουργεία, θα συνεννοηθούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να πιέσουμε περισσότερο. Διότι να μην ξεχάσω, κύριε Δασκαλάκη, ότι πλέον πλην των ατόμων που έχουν πληγεί λόγω της πρώτης κατοικίας που είμαστε και εμείς υπεύθυνοι και οι επιχειρηματίες μας, είναι δικοί μας δημότες και ενδιαφερόμαστε εξίσου για αυτούς, προκειμένου να λάβουν γρήγορα τις αποζημιώσεις τους, γιατί έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Εκείνο που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι δυστυχώς εκείνο που πρέπει να γίνει, και επειδή σήμερα το φέρνει και ο ανασχηματισμός στην κουβέντα μας, πρέπει να γίνουν δομικές αλλαγές εκτός από τις κυβερνήσεις, κύριε Δασκαλάκη, στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση, η μεγάλη της πληγή και γάγκρινα, είναι η παροιμιώδης γραφειοκρατία. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να λύσουμε αυτά τα θέματα, να γίνονται πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες, καθώς και για την περίπτωση της πρώτης κατοικίας, αλλά και για των εμπορικών επιχειρήσεων, καθυστέρησε πάρα πολύ η οριοθέτηση της περιοχής, με αποτέλεσμα βέβαια οι αποζημιώσεις να μην έχουν έρθει. Να ξέρετε ότι και εμείς, σαν Δήμος Χερσονήσου, καθυστερήσαμε πάρα πολύ να πάρουμε ένα σημαντικό βοήθημα που γυτνιάζει, φτάνει περίπου τα 10 εκατομμύρια ως βοήθημα για αποκαταστάσεις ζημιών, τα οποία βέβαια δεν φτάνουν παρά μόνο για τα βασικά, αλλά όμως είναι ένα σημαντικό βοήθημα, το εκ το οποίο εκτιμούμε τον επόμενο χρόνο ότι θα καταφέρουμε να επουλώσουμε σημαντικές ζημιές, τις οποίες δεν καταφέραμε να τις κάνουμε μέχρι τώρα. Κύριε Δήμαρχε, όλες αυτές τις μέρες, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, δυστυχώς δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Εδώ στην Κρήτη Βίδα δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα από την περιοχή σας, από δημότες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πριν από μερικές ημέρες, είχαμε και ένα ρεπορτάζ από τη Γεωργία τη Μακάκη. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που λένε ότι επειδή ο Δήμος της Χερσονήσου είναι ένας από τους πλούσιους Δήμους της χώρας, έχει τη βαριά τουριστική βιομηχανία ή τουλάχιστον έτσι αποτυπώνεται στην εικόνα της Αθήνας, αυτό μπορεί να επηρεάζει στην καταβολή των αποζημιώσεων. Δηλαδή, θα ήταν το ίδιο αν η καταστροφή αυτή ήταν σε μια περιοχή που δεν έχει τη δυναμική της Χερσονήσου? Θα ήθελα γρήγορη απάντηση. Εσείς είπατε, βεβαίως, εκτιμώ ότι δεν συμβαίνει αυτό. Θα ήταν άλλωστε επέσχυντο να συμβαίνει αυτό. Βλέπετε, μόνο σας είπατε ότι σε άλλες περιοχές στη χώρα ακόμα εκκρεμούν αποζημιώσεις. Όμως, εκείνο που έχω να πω είναι ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει μια καλή οικονομική κατάσταση και η κάτοικη του, αν θέλετε, λόγω του τουριστικού προϊόντος, έχει όμως ένα πολύ κακό χαρακτηριστικό. Ο Δήμος Χερσονήσου ευημερεί εφόσον υπάρχει τουρισμός. Να μην ξεχάσουμε ότι πέρξη δεν υπήρξε τουρισμός, άρα πολύ μεγάλη αύξηση της ανεργίας και πολύ μεγάλες συνέπειες κοινωνικές. Ενώ φέτος, παρότι έχουμε πάει καλά τον Αύγουστο, οι άλλοι μήνες, βλέπετε, Μάρτις, Απρίλης, Μάιος και ο Ιούνιος, ήταν ουσιαστικά μηδεμινοί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είμαστε εξαιρετικά χαμηλότερα από τα νούμερα του 19. Η κοινωνία λοιπόν για δεύτερη χρονιά έχει πρόβλημα. Και να θυμάστε ότι πλέον ο μήνας που θρέφει τους 11 δεν υπάρχει. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ.